περιστατικό πριν από λίγες ημέρες στην Θεσσαλονίκη. Με ένα δίχρονο κοριτσάκι, το οποίο χρειάστηκε, κυρίες και κύριοι, να μεταφερθεί κατεπηγόντως σε νοσοκομείο. Να πούμε, Γιώργο, σύμφωνα λοιπόν με τους γονείς του παιδιού, το παιδί βλέπετε πήρε στα πλάνα χέρια από του... την επιχείρηση εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς, τη γέφυρα λοιπόν ζωής που έστησαν οι άνδρες της ομάδας Δίας. Το μικρό λοιπόν πήρε στα χέρια του ένα επικίνδυνο υγρό και το έριξε στα μάτια του. Αμέσως λοιπόν οι γονείς θέλησαν να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο, την έβαλαν στο αυτοκίνητο. Καταλαβαίνετε όμως ήταν ώρα αιχμής, είχε πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Δεν μπορούσαν να φτάσουν γρήγορα και εκείνη την ώρα περνούσαν άνδρες της ομάδας λοιπόν Δίας, οι οποίοι άνοιξαν το δρόμο και σε λίγα λεπτά βρέθηκε το αυτοκίνητο με τη μικρούλα μέσα στο νοσοκομείο, που εκεί οι γιατροί αμέσως της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Έχουμε την Ανδρονίκη Ζαφυρίου κοντά μας. Ανδρονίκη. Ανδρονίκη, μας ακούς, καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Να μεταφέρουμε λοιπόν μία πολύ ευχαριστή. Να φύλακες, άγγελοι, με τα μαύρα. Γιατί... Αυτό ακριβώς, φυλακές άγγελοι, όπως ακριβώς τους είπατε. Έχουμε δίπλα μας τον κύριο Μανώλη Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν ένας από τους αστυνομικούς εκείνους που βοήθησαν να φτάσει το 2 ετών κοριτσάκι σοκ και αυλαβή στο νοσοκομείο σε πάρα πολύ γρήγορα, με πάρα πολύ γρήγορο τρόπο. Δεν έχει επιστροφή του Παπαϊωάννου, θα κάνω τις ερωτήσεις σας. Αν μπορείς... να πούμε να ευχαριστώ εκ μέρους των γονέων, εννοείται. Έτσι. Αρχικά. Καλημέρα και από εμάς. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Περιγράψτε μας λίγο το περιστατικό, τι έγινε. Εμείς ήμασταν περιπολία το Σάββατο το πρωί στην περιοχή της Νεάπολης, Σικιών. Κατά τις 12.30 ώρα, ενώ κάναμε την περιπολία μας στην Νεάπολη και συγκεκριμένα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, όπου γινόταν μποτιλιάρισμα τρομερό, κάποια στιγμή διαπιστώσαμε έναν κύριο να μας κάνει νόημα με το χέρι του από ένα όχημα που ήταν μποτιλιαρισμένο. Γυρίσαμε, τον προσεγγίσαμε και μας ενημέρωσε ότι το παιδί του, τέλος πάντων ανήλικο παιδί, έβαλε στα μάτια του κάτι τοξικό και έπρεπε επειγόντως να μεταφερθεί στη νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στο ασβεστοχώρι. Όπως καταλαβαίνετε, όπως ήταν η κατάσταση με το ποτηλιάρισμα και την κίνηση, για να φτάσει κανείς σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα στο Παπα-Νικολάου, ήταν λίγο ακατόρθωτο. Τι απόσταση είναι αυτή? Δεν το σκεφτήκαμε καν. Ενημερώσαμε τον οδηγό πώς έπρεπε να γίνει η συνοδεία. Ταυτόχρονα ενημερώσαμε και το κέντρο άμεσης δράσης και καταφέραμε να φτάσουμε με ασφάλεια και γρήγορα στον Παπα-Νικολάου σε 8 με 10 λεπτά περίπου. 8 με 10, 8 με 10 λεπτά. Αυτό, σε διαφορετική αυτό περίπτωση έγινε. Οι γονείς, καλά, σε πόσα όπως λεπτά. Και πήγαν από ό,τι ενημερωθήκαμε και συνεχίσαμε την περιπολία μας. Ανδρονίκη, κανονικά αυτή η απόσταση εκείνη την ώρα σε πόση ώρα καλύπτεται? Είχε πάρα πολύ μποτιλιάρισμα. Πάνω από 45 λεπτά. Πάνω από 45 λεπτά. Δεν περίπτωση να φτάσουν γρήγορα. Μάλιστα. Γιατί ο κόμβος, υπήρχε ο κόμβος της Νεάπολης στον Κόκορα, υπήρχε ο κόμβος της Νεάπολης στον Περιφερειακό. Υπήρχε η οδός Παπα-Νικολάου που κατεβαίνει από τα Πεύκα, η οποία μονίμως είναι μποτιλιαρισμένη. Είναι ένας δρόμος δύο κατευθύνσεων. Δεν έχεις άλλη διέξοδο, δεν έχεις άλλο τρόπο να ανέβεις ή να κατέβεις από εκεί. Από εκεί κατεβαίνουν και από τα Σβεστοχώρη, κατεβαίνουν από το Χορτιάτι, κατεβαίνουν από τα Πεύκα. Έχει τη διασταύρωση Φιλήρου. Ακατόρθωτο, δεν υπήρχε περίπτωση να φτάνανε στην ώρα που έπρεπε να φτάσουμε. Και ήταν και μεσημέρι, να πούμε. Ήταν ώρα αχμής, ναι. Σάββατο πρωί, μεσημέρι, ήταν ώρα αχμής. Μάλιστα. Είμαστε πανευτυχείς που πήγε το παιδί όλα καλά. Και αυτή είναι η δουλειά μας στο φινάλε. Πάντα κοντά στον πολίτη και το λέει και το Υπουργείο μας Προστασίας του Πολίτη. Είμαστε κοντά στον πολίτη και ο πολίτης θέλουμε να έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία. Και να επιτρέψετε να πούμε κιόλας ότι οι γονείς έστειλαν και ευχαριστήρια επιστολή στους αστυνομικούς, να τους ευχαριστήσουν που τους βοήθησαν και το παιδάκι έφτασε σόκια. Μια πολύ ωραία κίνηση. Τέλος καλά, όλα καλά για την μικρούλα. Γιατί από μία απόσταση 45 λεπτών να φτάσει στα 8 λεπτά στο νοσοκομείο, καταλαβαίνουμε όλοι λοιπόν πόσος χρόνος κερδίθηκε και αμέσως οι γιατροί έδωσαν τις πρώτες βοήθειες σε αυτό το μικρό πλασματάκι. Να πω λοιπόν, κάτι. Ναι. Επειδή έχω φίλους οι οποίοι είναι στην Δίας, παιδιά τα οποία τα ξέρω πολλά χρόνια και ξέρω πώς δουλεύουν και καμιά φορά χωρίς έτσι διάθεση υπερβολής περιγράφουν διάφορα τα οποία έχουν συμβεί στη δουλειά τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μονίμως πάνω σε δύο ρόδες, όχι σε τέσσερις όπως είμαστε περισσότεροι από εμάς. Και κάθε φορά που χρειάζεται να πάνε κάπου, χρειάζεται να πάνε γρήγορα. Λοιπόν, γι' αυτό όταν τους βλέπουμε στο δρόμο, πρώτον διευκολύνουμε και δεύτερον, καμιά φορά είναι εύκολα τα συνθήματα
και να λες και να σκέφτεσαι σωστά, διάφορα, εν πάση περιπτώσει, με το μυαλό σου. Να κάνεις δεύτερες και τρίτες σκέψεις, ναι. Είναι σωστά. Μέχρι να τους χρειαστείς. Ακριβώς. Και να πρέπει να είναι δίπλα σου σε τρία λεπτά. Εγώ νιώθω ασφάλεια. Κάθε φορά που βλέπω ομάδα Δία στο δρόμο, νιώθω ασφάλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά. Ευχαριστούμε και την Ανδρονίκη Ζαφυρίου για το ρεπορτάζ το οποίο μας έδωσε. Ναι. Ήταν τυχερό, κυρίες και κύριοι. Οι γιατροί έφτασε γρήγορα στα χέρια των γιατρών και, εν πάση περιπτώσει, η υπόθεσή του αυτή τη στιγμή δεν εμπνέει ανησυχία.